face to face μαζί σας. Αν λοιπόν έχετε πρόβλημα με τα γόνατά σας ή το γόνατό σας, φυσικά σήμερα είναι η εκπομπή που πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε. Να καλωσορίσουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την αρθροπλαστική γόνατος με την ηλεκτρονική πλοήγηση συστήματος. Καλωσορίζουμε τον κύριο Αθανάσιο Κουκάκη. Τι κάνετε, κύριε Κουκάκη? Καλά, εσείς? Ορθοπαιδικός χειρουργός, καλωσορίσατε στην εκπομπή face to face. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, έχουν παραπονεθεί πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί τηλεθεατές για το γόνατο. Έχουν πρόβλημα με το γόνατό τους. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για την αρθροπλαστική, όπως είπαμε, του γόνατος, φυσικά με την ηλεκτρονική βοήθεια πλοήγησης, η οποία λέγεται επίσης και ΚΑΟΣ. Σωστά? Ακριβώς έτσι είναι. ΚΑΟΣ είναι ουσιαστικά Computer Assisted Orthopedic Surgery. Η ελληνική μετάφραση είναι αρθροπλαστική γόνατος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος πλοήγησης. Κατά κόσμο, ρομποτική χειρουργική. Η ρομποτική χειρουργική βέβαια είναι σε ευρύτερος τομέας που έχει περάσει την καθημερινή πρακτική ενός χειρουργείου. Ένα αντίστοιχο τμήμα εφαρμόζεται και στην ορθοπαιδική. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτό το μηχάνημα, δηλαδή αυτό το μηχάνημα ηλεκτρονικού συστήματος πλοήγησης και βοήθειας? Πώς δηλαδή βοηθάει τον ορθοπαιδικό χειρουργό? Για να το αναλύσουμε λιγάκι αυτό, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η αρθροπλαστική γόνατος. Η αρθροπλαστική γόνατος λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τοποθέτηση προθεμάτων από κράματα μετάλλων μέσα στην άρθρωση του γόνατος για την αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών του γόνατος. Κοινώς για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, της βαριάς οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Μάλιστα. Ώστε η πάθηση είναι οστεοαρθρίτιδα. Η πάθηση είναι οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Η θεραπεία είναι αρθροπλαστική γόνατος. Απλά ο τρόπος εμφύτευσης είναι πιο μοντέρνος, ας πούμε, με τη μέθοδο της πλοήγησης. Και αυτό ακριβώς είναι και το ΚΑΟΣ. Δηλαδή, τοποθετούμε την αρθροπλαστική του γόνατος μέσα στην άρθρωση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος. Τώρα, το πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Τοποθετούνται κάποιες αισθητήρες πάνω στα οστά μας, τα οποία μας δίνουν μία εικόνα του συγκεκριμένου γόνατος στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μας κατευθύνει απλά στο πώς θα τοποθετηθεί η αρθροπλαστική του γόνατος σε τρεις διαστάσεις μέσα στο γόνατό μας. Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη μέθοδος, Computer Assisted Orthopedic, όπως είπατε, Surgery, πώς ξεκίνησε? Πείτε μας λίγο, έτσι να καταλάβουμε λίγο πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε, λίγο να έχουμε την ιστορία των πραγμάτων. Ουσιαστικά η επανάσταση με αυτή την τεχνική ξεκίνησε από το 2000 περίπου, με την καθιέρωση αυτών των συστημάτων, τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται και αναπτύσσονται, εξελίσσονται. Οπότε σε αυτή την 12-13 χρόνια τώρα μετά την έναρξή τους είμαστε στο ένα πολύ καλό επίπεδο. Διαρκώς βέβαια αναβαθμίζονται αυτά τα συστήματα. Και το απότερο σκοπός είναι τελικά η πλήρης ρομποτική χειρουργική του γόνου, δηλαδή η τοποθέτηση της πρόθεσης κάποια στιγμή να τοποθετείται αποκλειστικά με τη χρήση του ρομπότ. Βέβαια, απέχουμε πολύ ακόμα από αυτή την εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να πλησιάσουμε πάρα πολύ στην εμφύτευση της αρθροπλαστικής με πολύ μεγάλη ακρίβεια μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη άρθρωση. Μάλιστα. Τώρα, πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Η μέθοδος αυτή θα πρέπει να συγκριθεί γενικώς με την κλασική αρθροπλαστική γόνατος. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι πλέον μπορούμε να τοποθετούμε την αρθροπλαστική με μεγάλη ακρίβεια σε ό,τι αφορά τις γωνίες, την τοποθέτηση τρεις άξονες. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μας κατευθύνει στα κόψιματά μας, στην αφαίρεση των φθαρμένων επιφανειών και στον καλύτερο προσανατολισμό της άρθρωσης. Οπότε έχουμε κόβουμε πετύχει, πολύ λίγα κομμάτια βασικά. Όχι, δεν είναι τόσο η αφαίρεση των φθαρμένων επιφανειών, όσο η τοποθέτηση της πρόθεσης με πολύ μεγάλη ακρίβεια σε τρεις άξονες. Αυτό είναι που μας δίνει αυτό το εργαλείο. Η τοποθέτηση του συστήματος στη σωστή θέση, στους σωστούς άξονες, είναι πολύ απαραίτητο, διότι έχει βρεθεί ότι σχετίζεται και με το longevity που λέμε, δηλαδή με το πόσο θα ζήσει αυτή η πρόθεση στο ανθρώπινο σώμα. Όσο καλύτερα τοποθετηθεί από τον χειρουργό, όσο πιο πολύ σεβαστεί τα μαλακά μόρια και όσο πιο σωστά τοποθετηθεί στο ανθρώπινο στην άρθρωση, τόσο περισσότερο αυξάνεται και η διάρκεια αυτής της
πρόθεσης. Μάλιστα. Άραγε μειώνει περισσότερο τους διαχειριτικούς, οτιδήποτε προβλήματα μπορούσε να δημιουργηθεί από πριν και μετά το χειρουργείο, έτσι δεν είναι? Το βασικότερο είναι, εκτός από τον τρόπο τοποθέτησης, ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να επεμβαίνουμε με οδηγούς μέσα στους αυλούς. Δεν χρειάζεται να διανοίγονται οι αυλοί των μακρών οστών, δηλαδή της κνήμης και του μυριαίου. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν δεν αποφεύγουμε, αν δεν ανοίξουμε αυτούς, αν δεν επέμβουμε στους αυλούς, μειώνεται κατά πολύ και ο κίνδυνος κάποιας εμβολής. Και αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί είναι minimal invasive surgery, όπως λέμε, οπότε και οι τομές είναι πάρα πολύ μικρότερες, έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Η τομή δεν είναι απαραίτητο να είναι μικρή με το σύστημα ηλεκτρονικής πλοήγησης, μπορεί να είναι και μεγάλη. Αλλά πλέον με την εξέλιξη αυτών των συστημάτων μπορούμε ταυτόχρονα να συνδυάσουμε τη μέθοδο αυτή, την πλοήγηση, και με μικρή τομή στο δέρμα, αλλά κυρίως με μικρή τομή στους μύες. Και η ελάχιστη διατάραξη των μυϊκών ομάδων συνδέεται σαφώς και με την ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς. Τώρα, αυτά που βάζουν μέσα για το γόνατο, που αντικαταστάται τέλος πάντων το γόνατο, είναι custom made, είναι συγκεκριμένα μέτρα, είναι δηλαδή κάποια νούμερα τα οποία γνωρίζετε εσείς από τον ασθενή, ότι θα βάλετε το συγκεκριμένο νούμερο, το έχετε έτοιμο? Κάπως έτσι λειτουργεί η επέμβαση? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα πολλών ασθενών. Γιατί τι ακριβώς ρωτάνε, δηλαδή τι μέγεθη βάζει και πώς μετράμε. Αυτά γίνονται μετρήσεις διαχειρισμένε. Εδώ μας βοηθάει και το σύστημα της πλοήγησης στην ακριβή μέτρηση της εκάστοτε προθέσεως. Φυσικά εξατομικεύεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, παίρνουν τα μέτρα με το σύστημα πλοήγησης και βάζουμε το κατάλληλο μέγεθος για τον κάθε ασθενή. Αυτό αποφασίζεται με διαχειριτικά, βέβαια. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε λιγάκι από τι υλικό είναι φτιαγμένο? Οι προθέσεις αυτές είναι κυρίως από κοβάλτιο, είναι μέταλλα κοβάλτιο, χρώμιο, νικέλιο, και στη οπίστη επιφάνειά τους, η πίσω επιφάνειά τους, αυτή δηλαδή που έρχεται σε επαφή με το οστούν, είναι αποφτιαγμένο από υδροξιαπατήτη, μια ειδική ουσία η οποία κολλάει ουσιαστικά με το οστό μας, ή απλό μέταλλο και κολλάει στο οστούν με τη βοήθεια κόλλας που είναι γνωστή και ως τσιμέντο. Μάλιστα. Είναι βαρύ αυτό, γιατρέ? Δηλαδή, όταν φανταστούμε οτιδήποτε έχει σχέση με σίδερο ή κάπως σαν υλικό, είναι κάτι που είναι βαρύ? Ναι, δηλαδή, είναι ο ασθενής μπορεί εύκολα να κουνήσει το γόνατό του? Αυτό είναι μια συνήθις ερώτηση των ασθενών. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το. Τα υλικά αυτά έχουν περίπου το βάρος των οστών. Άσχετα αν φαίνονται βαριά στην ψηλάφιση, στο μάτι, ναι. Έχουν το βάρος των οστών. Τα οστά μας είναι βαριά επίσης. Οπότε και η τοποθέτησή τους δεν διαφέρει, δηλαδή με τα εγχειρητική κίνηση δηλαδή του ασθενούς δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου. Ωραία, η συγκεκριμένη μέθοδος ΚΑΟΣ που λέμε, από πού ξεκίνησε, ποια χώρα? Δηλαδή έχω ακούσει ότι κάτι με τη Γαλλία, ισχύει κάτι τέτοιο? Η computer assisted ξεκίνησε κατά βάση από αμερικάνικες εταιρείες πριν από περίπου 10 χρόνια. Η πρώτη ξεκίνησε κυρίως από την νευροχειρουργική και μετά επεκτάθηκε και στην ορθοπαιδική. Τώρα έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήματα από διάφορες χώρες. Έχουμε αμερικάνικα, γερμανικά, καναδέζικα. Να μας πείτε λίγο διαφορές. Όταν λέμε ότι η συγκεκριμένη μέθοδο σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολη και για τον γιατρό, γιατί οπωσδήποτε όταν ο γιατρός κάνει αρθροπλαστική γόνατος και έχει ρομποτική χειρουργική, το συγκεκριμένο μηχάνημα πλοήγησης, βοηθάει πάρα πολύ τον γιατρό. Βοηθάει και τον ασθενή, δηλαδή επιπλοκές με τα εγχειρητικά πάντα είναι πολύ λιγότερες, είναι πολύ πιο απίθανο να συμβεί κάτι? Πείτε μας λίγο πάνω σε αυτό. Το σύστημα πλοήγησης γενικώς, το ρομποτικό σύστημα αυτό που χρησιμοποιούμε στο γόνατο γενικώς, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δύσκολη επέμβαση, όχι για τον ασθενή, για τον γιατρό. Απαιτείται δηλαδή υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνικής κατάρτισης και εκπαίδευσης για το χειρισμό αυτού του συστήματος. Σίγουρα, γιατί ο γιατρός πρέπει να έχει ιδιαίτερη εκπαίδευση και απαιτείται ειδική. Είναι ένα απαιτητικό σύστημα, απαιτεί πολύ καλές γνώσεις ανατομίας, πολύ καλές γνώσεις σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση και της συμβατικής αρθροπλαστικής. Και τώρα βέβαια νεότεροι γιατροί, πιστεύω το μέλλον είναι προς τα εκεί, νεότεροι γιατροί αρχίζουν και εκπαιδεύονται όλο και περισσότερο στα συστήματα πλοήγησης από νωρίς στην ειδικότητα, οπότε εγώ θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια θα αποτελεί βασικό εργαλείο, βασικό εργαλείο
των ορθοπαιδικών. Στην Ελλάδα είμαστε μπροστά χειρουργών. Στην ορθοπαιδική χειρουργική, κύριε Κουκάκη. Εγώ θεωρώ ότι ως, η ελληνική ορθοπαιδική είναι πολύ μπροστά και εφαρμόζει και τελευταίες τεχνικές και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα και δεν, θεωρώ δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα με, με το εξωτερικό. Μάλιστα. Εσείς πόσα χρόνια κάνετε συγκεκριμένη επέμβαση? Η επέμβαση αυτή ξεκίνησε το 2009 να την κάνει η ομάδα μου. Mm. Πλέον έχουμε μαζί με, με την αρθροπλαστική ελάχιστη επεμβατικότητα έχουμε ένα ικανό αριθμό επεμβάσεων, μπορεί κοντά στα 1000 περιστατικά. Mm-hmm. Πλέον θεωρώ έχουμε μεγάλη εμπειρία. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία και όπως και προείπα δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι. Ωραία, τώρα ο ασθενής έχει να ζηλέψει όμως κάτι. Έχει να ζηλέψει μια καινούρια τεχνική, έχει να ζηλέψει μια ορθοπαιδική τεχνική που τώρα τέλος πάντων κάποιος τη γνωρίζει. Από το 2009 στην Ελλάδα γίνεται η συγκεκριμένη επέμβαση και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Οπότε έχει να ζηλέψει ότι έχει λιγότερες επιπλοκές αργότερα, ότι μεταχειρητικά έχει λιγότερα. Δηλαδή πότε πάει στη δουλειά του, πείτε ότι. Μπορεί να εργαστεί ένας και μεγάλος ηλικία, μπορεί να θέλει να είναι στα κτήματά του, μπορεί να θέλει να κάνει κάποιες μεταχειρητικές εργασίες. Ποιες είναι αυτές και μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να τις κάνει? Ναι, κοιτάξτε, το βασικό αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η ηλεκτρονική υποβοήθηση στην τοποθέτηση αρθροπλαστικής του γόνατος έχει να κάνει περισσότερο, βοηθάει περισσότερο στον γιατρό, στη σωστή τοποθέτηση δηλαδή του υλικού. Και φυσικά στον ασθενή με την έννοια ότι η σωστή τοποθέτηση αυξάνει και τον χρόνο ζωής της εκάστοτε πρόθεσης. Ο χρόνος τώρα που ο χρόνος αποκατάστασης είναι σαφώς ταχύτερος εφόσον αυτή συνδυαστεί και με ελάχιστη επεμβατικότητα στο γόνατο, αλλά και ο χρόνος αποκατάστασης παίζει, είναι συνάρτηση πάντα και του προφίλ του κάθε ασθενούς. Θα λέγαμε δηλαδή ότι μετά από μια αρθροπλαστική γόνατος ο μέσος χρόνος αποκατάστασης είναι περίπου γύρω στον μήνα με 40 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό βέβαια ο ασθενής ενθαρρύνεται, περπατάει, είναι ανεξάρτητος. Μάλιστα, οπότε αυτό δεν πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Όχι, αυτό είναι επίσης μια ερώτηση που την κάνουν πολλοί ασθενείς, γιατί πόσο θα μείνουν στο κρεβάτι. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσει ο κόσμος, ότι πόσο αφορά τις αρθροπλαστικές γόνατος. Οι ασθενείς ενθαρρύνονται και με κατάλληλο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας ξεκινάνε την φόρτιση του μέλους την αμέσως επόμενη μέρα του χειρουργείου. Α, τόσο πολύ. Οπότε δεν χρειάζεται καθόλου κρεβάτι. Με αυτό το μαγουρίτσα που λέμε με να περπατήσουν σιγά σιγά. Με ένα μέσο υποβοήθησης, είτε είναι μπαστούνι, είτε είναι ναπί, είτε είναι πατερίτσι, μπορούν να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα. Συνήθως τώρα με τις νέες τεχνικές που εφαρμόζουμε, αυτά πολύ γρήγορα, μέσα σε διάστημα μερικών ημερών, ο ασθενής τα ξεφορτώνεται και γυρίζει στο σπίτι του την τρίτη τέταρτη μέρα με την χειρητικά και αυτοεξυπηρετείται. Αυτό είναι το σημαντικό. Και περπατάει συνέχεια. Ακριβώς, γιατί αυτές οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς. Οπότε η άσκηση είναι πολύ σημαντική. Καλό είναι να ασκούνται, δηλαδή να ασκούνται με το πει. Να μην πούνε, αχ, τώρα έχω κάνει χειρουργείο, πρέπει να κάτσω στο κρεβάτι, δεν μπορώ ακριβώς, να κάνω τίποτα. Ακριβώς, ακριβώς. Και όσο πολύ εξασκούνται, τόσο πιο γρήγορα γίνεται και να συνηθίσει πλέον το πόδι, το γόνατο, ότι αυτό είναι δικό μου. Τώρα πλέον με τα νέα υλικά, με τα νέα υλικά, με τις νέες προθέσεις και με τις νέες μεθόδους εμφύτευσης, οι ασθενείς πολύ γρήγορα γίνονται αυτοεξυπηρετούμενοι στο σπίτι τους. Πείτε μας λίγο για ενδείξεις. Υπάρχουν ενδείξεις, αντενδείξεις? Πείτε μας λίγο πάνω σε αυτό, κύριε Κουκάκη. Γενικώς οι ενδείξεις τοποθέτησης, οι ενδείξεις χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος πλοήγης, του ρομποτικού συστήματος, είναι βασικά η αστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Έχει ιδιαίτερη ένδειξη σε περιπτώσεις που είναι πολύ διαταραγμένος ο άξονας του σκέλους, είτε από παλιά κατάγματα, είτε από παλές επεμβάσεις. Είναι μια ιδιαίτερη ένδειξη και μας βοηθάει πάρα πολύ το σύστημα πλοήγησης. Αντενδείξεις τώρα έχουν να κάνουν περισσότερο με παθήσεις οι οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν με αυτό το συγκεκριμένο software που κυκλοφορεί σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματα. Δηλαδή τι εννοούμε όταν λέμε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πότε μπορεί ένας ασθενής να του πείτε ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να κάνω συγκεκριμένη μέθοδο πάνω σου, για ποιο πρόβλημα, γιατί? Όταν υπάρχουν υλικά, για παράδειγμα, στο γόνατο, από προηγούμενη επέμβαση, είτε προϋπήρχε μια επέμβαση, είτε αρθροπλαστικής, είτε οστεοτομίας κλπ, τότε θεωρητικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί το
συγκεκριμένη το σύστημα. Μέθοδος. Ναι, οπότε δεν είναι τότε τόσο εξελιγμένο, κάνετε χειρουργείο, δηλαδή. Ένα απλό κάνουμε χειρουργείο. Κάνουμε το κλασικό χειρουργείο. Ναι. Εσείς και βέβαια κάνετε παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία του γιατρού στη χρήση του συστήματος σε όλο και πιο δύσκολες περιπτώσεις αρθρίτιδας του γόνατος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η εμπειρία του εκάστοτε χειρούργου. Βέβαια, η εμπειρία πότε πάνω απ' όλα. Πότε θα επιλέξει να το χρησιμοποιήσει και πότε όχι. Και η εμπειρία φυσικά και της ομάδας σας που μπορεί να κάνει συγκεκριμένη μέθοδο. Γιατί χωρίς αυτή την εμπειρία και αυτές τις γνώσεις δεν μπορεί η ομάδα σας να κάνει την επέμβαση. Όλα, ναι. Η εμπειρία σε αυτές τις επεμβάσεις έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα να σας ρωτήσουμε, εάν σε περίπτωση δεν εφαρμοστεί κάτι, γίνει ένα λάθος που ανθρώπινο είναι και ένα λάθος και δεν εφαρμοστεί σωστά το συγκεκριμένο υλικό πάνω στο γόνατο. Και δεν εφάπλεται σωστά. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση? Μπορεί να συμβεί καταρχήν κάτι τέτοιο? Αυτό κοιτάξτε, και πάλι σας λέω, έχει να κάνει με την εμπειρία του εκάστοτε χειρουργού. Αυτές είναι επεμβάσεις οι οποίες εκτελούνται από χειρουργούς που έχουν εμπειρία. Οπότε κάτι που, τέτοιο που είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή να συμβεί, διεγερτικά μια επιπλοκή, είναι θέμα του ορθοπαιδικού χειρουργού να το αντιληφθεί και να το διορθώσει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, δεν πιστεύω, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης μπορεί να προκύψουν και κάποιες επιπλοκές. Και εκεί ακριβώς είναι που είναι και ο ρόλος του έμπειρου ορθοπαιδικού χειρουργού να τις διορθώσει διαχειριστικά και να οδηγήσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είναι εύκολη η χρήση τους όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, κύριε Κουκάκη? Αυτά τα συστήματα πλοήγησης έχουν κάποιο κόστος, το οποίο το κόστος είναι αρκετά μεγάλο και πλέον και με την οικονομική συγκυρία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο. Οπότε υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα? Υπάρχουν εταιρείες, ναι, υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα τα οποία έχουν επενδύσει σε αυτόν τον εξοπλισμό. Και για τον ασθενή βέβαια δεν είναι πολύ ακριβότερη η μέθοδος. Η προμήθεια όμως αυτού του συγκεκριμένου συστήματος είναι μεγάλη και επηρεάζει, σχετίζεται σαφώς με τα οικονομικά του εκάστοτε νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής που θα το προμηθευτεί. Για τον ασθενή δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά στο κόστος. Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να και τονίσουμε. Καλύπτε, συγγνώμη, σας ενοχλώ, και καλύπτε και από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές ασφάλειες. Άρα, για ένας ασθενής που επιλέξει συγκεκριμένη μέθοδο και καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Βεβαίως. Και δεν είναι μεγάλη η διαφορά. Η διαφορά απλώς είναι αν το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα ηλεκτρονικής πλοήγησης για να βοηθήσει εσάς το γιατρό και να κάνετε καλύτερη τη δουλειά σας. Φυσικά, να τονίσουμε επίσης, θέλω, ότι είσαστε και εξειδικευμένος στις αρθροπλαστικές και γόνατος και ισχύου από το Λονδίνο. Φυσικά, Guy's and St. Thomas. Οπότε έχετε όλες τις γνώσεις που χρειάζονται για το ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης, chaos. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε λίγα, να τονίσουμε πάλι επίσης στους τηλεθεατές ότι δεν έχει ιδιαίτερο κόστος, διαφορά κόστους, και ότι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία λίγο πολύ, έτσι δεν είναι? Τα ασφαλιστικά ταμεία λίγο πολύ, όχι λίγο πολύ, τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν, την καλύπτουν την επέμβαση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να εξηγήσουμε πάλι την επέμβαση. Πώς ακριβώς γίνεται η επέμβαση? Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να μας πείτε ακριβώς πώς γίνεται η επέμβαση, γιατί εσείς ο χειρουργός είστε αυτός που κάνετε όλη τη διαδικασία. Στο μυαλό σας τα ξέρετε, είναι όλα ξεκάθαρα, ξέρετε τι κάνετε. Πείτε μας λιγάκι να καταλάβουμε, όταν μπαίνουμε στο γόνατο, πώς ακριβώς λειτουργεί η συγκεκριμένη μέθοδος? Ναι. Καταρχήν θα πρέπει να γίνει ένας προεγχειρητικός έλεγχος για τον ασθενή. Ακριβώς. Και έχουμε ένα βιντεάκι που δείχνουμε βιντεάκι για να που δείξουμε αδρά τι γίνεται. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε step by step, βήμα ως βήμα. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο χειρουργός κρατάει έναν αισθητήρα με τον οποίο παίρνει τα λεγόμενα reference point, δηλαδή βάφει ή απλά τοποθετεί στο κομπιούτερ κάποια οδηγά σημεία για να μας βγάλει το κομπιούτερ το μοντέλο του εκάστοτε γόνατος. Αυτό βλέπουμε και στην οθόνη. Το κομπιούτερ μας βγάζει την άρθρωση του γόνατος και εν συνεχεία με βάση τις διάφορες μεταβλητές και και τα διάφορα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε γίνεται και η επέμβαση. Ο χειρουργός με βάση κάποια εργαλεία τα οποία είναι ειδικά κάθε εταιρείας φυσικά, με το σύστημα πλοήγησης της κάθε εταιρείας, μπορεί να ελέγχει την ακρίβεια με την οποία έχει αφαιρέσει τις αρθρωτικές επιφάνειες, την ακρίβεια με την οποία έχει τοποθετήσει την πρόθεσή του σε τρεις διαστάσεις, αποφεύγει λάθη που γινόντουσαν στο παρελθόν
Έχει τη δυνατότητα να τσεκάρει αυτό που λέμε το soft tissue balancing, δηλαδή εκτός από την τοποθέτηση της αρθροπλαστικής είναι σημαντικό να φέρουμε σε μια ισορροπία και τα μαλακά μόρια του γόνατος. Αυτά είναι οι μύες, είναι οι σύνδεσμοι, θέλουμε να αποκαταστήσουμε την κάμψη, όπως βλέπουμε ελέγχεται η κάμψη και στο βίντεο με τη βοήθεια των αισθητήρων. Οπότε γενικώς το λειτουργικό αποτέλεσμα, εφόσον το σύστημα χρησιμοποιηθεί σωστά, έχει να δώσει πολλά στον χειρουργό και στον ασθενή. Πάντως είδαμε, όπως δείχνει και το βιντεάκι, ότι η κάμψη και του γόνατος είναι πάρα πολύ εύκολη και πολύ ελαστική. Δηλαδή ο ασθενής αισθάνεται λες και είναι το γόνατό του πλέον, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν με τις αρθροπλαστικές γόνατος είναι ότι το γόνατο μετά αποκτούσε κάποια δυσκαμψία. Τώρα πλέον με τις νέες προθέσεις και με το σύστημα πλοήγης αν θέλετε και γενικώς με τις γνώσεις που έχουν από τότε προσθεθεί στην φαρέτρα του ορθοπαιδικού χειρουργού σχετικά με την άρθρωση του γόνατος, πλέον ευελπιστούμε και αναμένουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την κίνηση του γόνατος. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε, κύριε Κουκάκη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε να μιλήσουμε για την αρθροπλαστική γόνατος φυσικά με την πλοήγηση ηλεκτρονικού συστήματος. Face to face, είμαστε εδώ με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Αθανάσιο Κουκάκη. Φυσικά μιλάμε για την αρθροπλαστική γόνατος, αλλά πώς, με ποια μέθοδο, είναι ηλεκτρονική πλοήγηση. Φυσικά με τη βοήθεια ηλεκτρονικής πλοήγησης γίνονται τα πράγματα πολύ πιο απλά. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουκάκη? Τα πράγματα γίνονται πιο απλά για τον ασθενή, πιο σύνθετα για τον γιατρό. Α, πιο σύνθετα για τον γιατρό, βέβαια. Αλλά ο συνδικερασμός αυτός είναι προς όφελος του ασθενού τελικά. Ωραία. Δείχναμε και ένα βιντεάκι και θα ήθελα να το ξαναδείξουμε συγκεκριμένα για πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη μέθοδος. Γιατί όταν λέμε η λέξη CAS, η Computer Assisted Orthopedic Surgery, σημαίνει ότι κάνετε μια συγκεκριμένη επέμβαση, ορθοπαιδική επέμβαση για το γόνατο, αρθροπλαστική γόνατος όπως λέμε, με ηλεκτρονική πλοήγηση. Και αυτή η συγκεκριμένη βοήθεια λειτουργεί πολύ πιο καλά, έτσι δεν είναι? Λειτουργεί ακριβώς αυτό που έχουμε να αναμένουμε από αυτό το νέο σύστημα της τοποθέτησης αρθροπλαστικής με τη βοήθεια πλοήγησης. Ρομποτικό, όπως ακούγεται πολλές φορές στον κόσμο. Η ρομποτική χειρουργική έχει φτάσει και στην ορθοπαιδική χειρουργική. Είναι ακριβώς η σωστή μέχρι κεραίας τοποθέτηση της αρθροπλαστικής του γόνατος σε τρεις άξονες μέσα στην ανθρώπινη άρθρωση. Μάλιστα. Τώρα, τα ρωτήσω... Γεγονός που συνδέεται, συγγνώμη, άμεσα και με τον χρόνο ζωής της κάθε πρόθεσης. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι ο χρόνος ζωής μιας πρόθεσης είναι συνάρτηση πρώτα και κύριον της σωστής τοποθέτησής της μέσα στο ανθρώπινο σώμα που έχει να κάνει με τον γιατρό, έχει να κάνει με την ποιότητα του υλικού και έχει να κάνει και με την χρήση από τον ίδιο τον ασθενή. Οπότε, μέσω όρο, από ποια ηλικία θα μπορούσαμε να πούμε κάποιος μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση αρθροπλαστική γόνατος? Παλιότερα θεωρούσαμε, επειδή σαφώς τα υλικά έχουν εξελιχθεί από τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, τα υλικά των αρθροπλαστικών. Μάλιστα. Παλιότερα θεωρούσαμε ότι μια αρθροπλαστική γόνατος θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία γύρω στα 60-65 χρόνια, με το γεγονός, με την προϋπόθεση ότι αυτή επιβιώνει περίπου 10-15 χρόνια, ίσως και λιγότερο. Τώρα πλέον με την ανάπτυξη όλων αυτών των τεχνικών και προθέσεων που είπαμε, όλο και και μικρότερες ηλικίες οδηγούνται στην αρθροπλαστική γόνατος. Το θέμα είναι ότι η αρθροπλαστική γόνατος πρέπει να γίνει τη στιγμή που ο ασθενής πιστεύει ότι παραβλάπτεται σοβαρά η ποιότητα ζωής του, θεωρεί ότι πλέον έχει σταματήσει να κάνει πράγματα τα οποία τον ευχαριστούσαν για να μην πονάει, πλέον έχει μπει σε μια διαδικασία που παίρνει συνέχεια φάρμακα για να μην πονάει και βλέπω στην καθημερινότητά μου ότι όλο και νεότεροι ασθενείς πλέον ψάχνουν τη λύση της αρθροπλαστικής. Θα έλεγα ότι και 50 χρονών και 55 χρονών πλέον θεωρούνται υποψήφοι για μια αρθροπλαστική γόνατος. Τώρα, μέχρι ποια ηλικία θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος μπορεί να έρθει και να πει, κύριε Κουκάκη, θέλω να κάνω αρθροπλαστική γόνατος? Ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή
Ερώτηση και που την κάνουν και οι ασθενείς, κυρίως οι συγγενείς των ασθενών. Θα πρέπει να πούμε ότι οι επεμβάσεις αυτές είναι κυρίως για ηλικιωμένα άτομα. Δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας. Ο πιο μεγάλος ασθενής που έχετε κάνει εσείς, κύριε Κουγκάκη, ποιος ήταν? Ο πιο μεγάλος ασθενής είναι 96 χρονών, το οποίο έχω χειρουργήσει και το γόνατο και το ισχύο του. Ήταν η πρώτη του επέμβαση, είχε ήταν κάνει. Ένας φοβερά δραστήριος ασθενής, ο οποίος οδηγάει ακόμα. Μπράβο του, μπράβο του ασθενής. Ναι. Και οδηγάει ακόμα σε 96 του. Βεβαίως, ναι. Μπράβο, να τον έχει καλά ο Θεός. Λοιπόν, πείτε μας σε σχέση με παχυσαρκία. Όταν κάποιος ασθενής ίσως είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος και έχει λίγο πρόβλημα βάρους, μήπως τα πράγματα εκεί αλλάζουν, κύριε Κουκάκη? Και αυτό είναι πάλι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά. Η οστεοαρθρίτιδα προσβάλλει κυρίως παχύσαρκους, κυρίως παχύσαρκες γυναίκες, ευτραφείς γυναίκες. Τώρα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την παχυσαρκία την απλή από την νοσογόνο παχυσαρκία, δηλαδή την παχυσαρκία η οποία συνοδεύεται από ζαχαρόδη διαβήτη, από καρδιοπάθειες, νευροπάθειες και όλα τα... Εκεί λέγεται παχύσαρκος, δεν είναι περιπέρβαρος και είναι απλά τα πράγματα, έχει πλέον νόσο. Η παχυσαρκία, το αυξημένο βάρος δηλαδή, δεν είναι αντένδειξη για την αρθροπλαστική γόνατος. Παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη ότι ο ασθενής θα πρέπει να χάσει κάποια κιλά και μετά να έρθει να χειρουργηθεί. Ναι, αλλά μέχρι τώρα πόσα κιλά μπορεί να κάνει την αρθροπλαστική γόνατος? Σας πω, γιατί... τώρα αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει και θεωρούμε ότι ο ασθενής ο οποίος δεν δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι και δύσκολο να χάσει και βάρος. Άρα το να αποκλείσει κάποιον ασθενή από την επέμβαση είναι ουσιαστικά... Ναι, δεν είναι δίκαιο. Δεν συνάδει και με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Αυτό το οποίο συστήνουμε πλέον οι ορθοπαιδικοί είναι κάποιος ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί στο γόνατό του, να λύσει το πρόβλημα της αρθρίτιδας του και μετά να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής για τα επόμενα 1 με 2 χρόνια ώστε να μειώσει το βάρος του κατά ένα 10-15%. Αυτό θα βοηθήσει και στην... Όταν μειώσει το βάρος του δεν επηρεάζει κάτι γιατί το... Το ωστό είναι το ίδιο, όλα είναι το ίδιο. Βάρους, ναι, η μυϊκή μάζα όμως γύρω από το γόνατο που μπορεί πιθανόν να αλλάξει. Βάρους, ναι, η μείωση του βάρους με τα εγχειρητικά οδηγεί στο να μην φορτίζεται πολύ, να μην παίρνει πολλά φορτία η πρόθεση, ώστε και η πρόθεση να μπορέσει να ζήσει για πολλά χρόνια. Ο μέσος όρος ζωής των προθέσεων πλέον είναι γύρω στα 15 με 20 χρόνια. Αν κάποιος το επιβαρύνει και ξεπεράσει τα 120-125 κιλά, φθείρει το γόνατό του πολύ νωρίτερα. Οπότε εκεί πέρα λίγο τα πράγματα αλλάζουν. Ακριβώς. Οπότε ενθαρρύνουν τους ασθενείς να χειρουργηθούν και μετά από ένα διάστημα να ξεκινήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα διατροφής για να μειώσουν το βάρος τους. Περισσότεροι το καταφέρουν αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κουκάκη, να σας ρωτήσουμε. Όταν κάποιος έχει κάνει μια συγκεκριμένη άλλου είδους επέμβαση, ίσως την κλασική μέθοδο επέμβαση στο γόνατο, και τώρα θέλει να κάνει αρθροπλαστική γόνατο ή αποφασίσει ότι εντάξει, λειτουργεί το γόνατο, αλλά λίγο ακόμα πονάω, έχω λίγο πρόβλημα με διάφορες κινήσεις, δεν είναι τόσο ευλίγιστο το γόνατό του και αποφασίσει, έμαθε τώρα από τον κύριο Κουκάκη την καινούρια τεχνική και ότι η συγκεκριμένη καινούρια τεχνική θέλει να την κάνει, να κάνει αρθροπλαστική γόνατος με την πλοήγηση ηλεκτρονικού συστήματος και θέλει να την κάνει. Τι γίνεται εκεί, μπορεί να την κάνει? Εννοείται τώρα αν έχει χειρουργηθεί ξανά στο παρελθόν, να έχει χειρουργήσει. Στο γόνατο. Ναι. Με άλλη μέθοδο. Ναι. Και τώρα μαθαίνει και την καινούργια τεχνολογία. Και να έχει πρόβλημα το γόνατο του ή να... Ίσως έχει πρόβλημα, όχι 100% πρόβλημα, αλλά τώρα που έμαθε τη συγκεκριμένη μέθοδο, αυτή η μέθοδος λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Βλέπει ότι έχει δει το βίντεο που δείξαμε και να ξαναδείξουμε πάλι το πιντάκι, ότι υπάρχει μία. Κοιτάξτε, και ένα εύκαμπτο τέλος πάντων. Και κλασική μέθοδο, την οποία φυσικά την κάνουμε ακόμα και την κάναμε και συνεχίζουμε και την κάνουμε. Γιατί αλλά έχει ακόμα πρόβλημα. Έχει πρόβλημα και θέλει τώρα να κάνει την αρθροπλαστική γόνατος. Τι γίνεται και μπορεί να την κάνει? Εάν έχει χειρουργηθεί το γόνατό του, εάν έχει χειρουργηθεί το γόνατό του και υπάρχει ήδη αρθροπλαστική μετά, μέσα. Δηλαδή είναι πολύ πιο περιορισμένα τα πράγματα. Ναι, αν υπάρχει ήδη αρθροπλαστική γόνατος μέσα στο γόνατό του και θέλει επανεγχείρηση, τότε αυτό δεν μπορεί να γίνει με το παρόν software το οποίο έχουμε. Δηλαδή το software το οποίο υπάρχει, δηλαδή το σύστημα πλοήγης πλέον, καλύπτει μόνο για primary γόνατα, για γόνατα που χειρουργούνται πρώτη φορά. Μάλιστα. Α, οπότε. Γόνατα τα οποία έχουν χειρουργηθεί και υπάρχει ήδη αρθροπλαστική μέσα, δεν μπορούν να επαναχειρουργηθούν ακόμα με το. Δεν μπορείτε δηλαδή να βγάλετε κάτι άλλο και να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο μέθοδο? Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει σύστημα. Μόνο αν φθαρεί κάτι. Υπάρχουν και συστήματα τα οποία είναι σε εξελίξη και θα μας λύσουν το θέμα στα επόμενα 5 χρόνια, θέλει. Ωραία. Πείτε μας λίγο πριν το χειρουργείο, τι πρέπει να κάνει ο ασθενής? Υπάρχει κάτι που του προτείνετε, του λέτε να χάσει λίγο βάρος, όπως είπατε κι εσείς,
του δίνετε κάποιες άλλες προεγχειρητικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. Ο ασθενής από τη στιγμή που θα αποφασίζει να υποβληθεί στην αρθροπλαστική γόνατος με το σύστημα πλοήγησης, θα πρέπει να εισέλθει στο νοσηλευτικό ίδρυμα που θα επιλέξει και θα ξεκινήσει ένας προεγχειρητικός έλεγχος για να δούμε αν είναι πληρή τα κριτήρια ενός χειρουργείου. Ωραία. Θα πρέπει να υποστεί έναν καρδιολογικό έλεγχο, έναν αναπνευστικό έλεγχο, να δούμε τα προβλήματα υγείας του και εφόσον όλα είναι καλά, εν συνεχεία προχωρούμε στην επέμβαση. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε και είναι μια ιδιαίτερη ανησυχία όλων των ασθενών είναι η αναισθησία. Α, τι γίνεται εκεί στην αναισθησία? Η αναισθησία γίνεται... Γιατί όταν είναι και μεγάλο ηλικία ο ασθενής... Όταν λέτε 96 χρονών, αυτό δεν είχατε λίγο... Αυτό φοβούνται περισσότεροι και οι συγγενείς ακριβώς. Η αναισθησία είναι ένα θέμα πάντοτε για τους ασθενείς και θα έλεγα πιο πολύ τους απασχολεί το θέμα της αναισθησίας παρά το θέμα της επέμβασης, το οποίο... Λύνεται όμως και το θέμα της αναισθησίας, έτσι δεν είναι? Το θέμα αλλά της είναι ολική έχει... αναισθησία, ναι, που πρέπει να γίνεται. Είναι τοπική, τι ακριβώς? Ακριβώς, θα σας εξηγήσω. Η αναισθησία, η οποία επιλέγεται ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα αναπνευστικά, καρδιολογικά κλπ., είναι η επισκληρίδιος αναισθησία, η ιεραρχική αναισθησία, δηλαδή η αναισθησία απλά από τη μέση και κάτω. Αυτό γίνεται από εξειδικευμένους αναισθησιολόγους. Έχει μπει για τα καλά στην χειρουργική πράξη πλέον. Mm-hmm. Πολύ σπάνια αναγκαζόμαστε να κινήσουμε ασθενή. Επισκληρίδιος αναισθησία, ναι. Α, οπότε εκτός από τις γένες χρησιμοποιείται και... Ακριβώς, ναι, την χρησιμοποιούμε σε ίδια μέθοδος συγκεκριμένα. Ίδια μέθοδος και μάλιστα η επισκληρίδιος αναισθησία μας επιτρέπει και αυτό γίνεται στη σπονδυλική στήλη. Οπότε όπως μια γυναίκα που γεννάει και έχει πρόβλημα και χρησιμοποιείται στην σπονδυλική τη στήλη, έτσι εξίσου και μου γίνεται το μούδιασμα και μέχρι το γόνατο. Το ίδιο, ναι. Αυτή η μέθοδος έχει λύσει τα χέρια των αναισθησιολόγων, διότι μπορούν να χειρουργούν και περιστατικά επιβαρημένα με καρδιολογικά αναπνευστικά προβλήματα. Έχει αρκετά πλεονεκτήματα η μέθοδος. Και πλέον υπάρχει πλέον η λύση του μπλοκ, δηλαδή η νάκωση μόνο του ενός σκέλους, αν πρόκειται να χειρουργηθεί δηλαδή, το δεξί γόνατο, μπορεί να με ένα μπλοκ που εφαρμόζει ο αναισθησιολόγος. Μπλοκ είναι η χορήγηση κάποιων φαρμάκων και η διήθηση νεύρων του σκέλους ψηλά στην περιοχή του ριζομυρίου. Με τον τρόπο αυτό να αρκώνεται όλο το σκέλος. Είναι ακόμα πιο εξελιγμένη μέθοδος από την επισκληρίδιο, έχει αυτή τις ενδείξεις της. Και μετά η τρίτη μέθοδος είναι αυτή που ξέρουμε όλοι, η γενική αναισθησία. Αλλά θα σας έλεγα ότι από την πρακτική μου, η γενική αναισθησία για αυτή την επέμβαση εφαρμόζουμε σε λιγότερο από 2% των ασθενών. Μάλιστα. Τώρα, επιπλοκές υπάρχουν, κύριε Κουκάκη? Επέμβαση χωρίς επιπλοκές δεν υπάρχει. Ιατρική χωρίς επιπλοκές. Οφείλουμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ιατρική χωρίς επιπλοκές. Σίγουρα. Οι επιπλοκές είναι αυτές οι οποίες σχετίζονται καταρχήν με την. Με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ο ασθενής προεγχειρητικά να εκτιμηθεί σωστά. Παράδειγμα είναι επιπλοκές που σχετίζονται με την καρδιά του, εμφράγματα, εμβολές, τρομβώσεις, όλα αυτά, φλεγμονές. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται ένας πολύ καλός προεγχειρητικός έλεγχος του ασθενούς. Mm-hmm. Και το δεύτερο που χρειάζεται σαφώς είναι εμπειρία από τη χειρουργική ομάδα, ώστε να ανιχνεύσουν γρήγορα μία επιπλοκή και να την διορθώσουν. Συχνά των επιπλοκών, θα έλεγα στη δικιά μας τουλάχιστον πρακτική, είναι λιγότερο από 2% πλέον. Οπότε θεωρώ ότι γενικώς η αρθροπλαστική γόνατος είναι μία ασφαλής επέμβαση. Όχι μόνο ασφαλής, είναι και σχετικά... Όχι δαπανηρή. Να πούμε ότι δεν είναι δαπανηρή, γιατί όταν κάποιος ακούει αρθροπλαστική γόνατος, όταν κάποιος ακούει ρομποτική χειρουργική με πλοήγηση ηλεκτρονικού συστήματος και όλα αυτά, φυσικά φοβάται ή νομίζει ίσως και ότι το ασφαλιστικό ταμείο δεν το καλύπτει. Όχι. Να το τονίσουμε αυτό, κύριε Κουκάκη, ότι και τα ασφαλιστικά, τα περισσότερα τουλάχιστον ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν μια τέτοια επέμβαση ρομποτική χειρουργική ορθοπλαστική και επίσης ότι δεν είναι τόσο δαπανηρή τουλάχιστον για τον ασθενή. Για το ίδρυμα, φυσικά, το νοσηλευτικό ίδρυμα ή και για το γιατρό, φυσικά είναι. Έτσι είναι. Η επένδυση ό,τι αφορά την αγορά αυτού του συστήματος είναι δαπανηρό το σύστημα, που και μετά για τον ασθενή, επειδή καλύπτεται από τα ασφαλιστικά του ταμεία, δεν έχει μεγάλη διαφορά με την κλασική αρθροπλαστική γόνατος, όχι. Ωραία. Δεν είναι μία μέθοδος αποτρεπτική οικονομικά.
Ωραία. Βοηθήστε λίγο τους ασθενείς να καταλάβουν επίσης μεταχειρητικά. Μεταχειρητικά τι γίνεται. Όταν κάποιος ασθενής κάνει συγκεκριμένη επέμβαση, μετά από πόσο χρονικό διάστημα να τονίσουμε μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει τις ασκήσεις του με το ΠΗ, είναι ασφαλές. Μετά από πόσες μέρες θα μπορούσατε να πείτε ότι μπορεί να κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις. Αυτή είναι επίσης μια ερώτηση που την κάνουν όλοι οι ασθενείς. Πότε γενικώς θα επανέλθουν στις προηγούμενες δραστηριότητές τους και πότε θα είναι ανεξάρτητοι. Το πότε θα είναι ανεξάρτητοι είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά για το περιβάλλον που τον υποστηρίζει. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι ασθενείς που χειρουργούνται με αρθροπλαστικές είναι κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι εξαρτώμενα και παίζει μεγάλο ρόλο για τους συγγενείς το πότε αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ανεξάρτητοι στην καθημερινότητά τους. Τουλάχιστον στη δική μας την πρακτική, ο ασθενής 3 ώρες μετά από το χειρουργείο μπορεί να καθίσει στην ενθαρρύνεται με τη βοήθεια φυσιοκοθεραπευτή, να καθίσει στο κρεβάτι του και να αρχίσει να κινητοποιεί τα γόνατά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αποφυγή θρομβώσεων και εμβολών, η πρώιμη κινητοποίηση. Την αμέσως επόμενη ημέρα σηκώνεται και κάνει κάποια βήματα μέσα στο δωμάτιο. Την επόμενη μέρα, τη δεύτερη μεταχειρητική μέρα, ενθαρρύνεται να περπατήσει ακόμα περισσότερο και την τρίτη-τέταρτη μέρα είναι ικανός σχεδόν ανεξάρτητα να πηγαίνει στην τουαλέτα και να περπατάει χωρίς τη βοήθεια του ΠΗ ή της πατερίτσας. Καλώς. Άρα, τις περισσότερες φορές δηλαδή χρειάζεται κάποιο φυσικοθεραπευτή να κάνει και εκείνος κάποιες ασκήσεις, να βοηθηθεί δηλαδή λίγο πολύ. Και είναι απαραίτητο σε ένα φυσικοθεραπευτή. Η φυσιοθεραπεία είναι απαραίτητη μετά το χειρουργείο, δηλαδή όσο ο ασθενής είναι μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα, είναι απαραίτητο για την πρώιμη και γρήγορη κινητοποίηση και σωστή κινητοποίηση του ασθενούς. Από τη στιγμή που ο ασθενής θα πάει στο σπίτι του, από την τέταρτη μεταχειρητική ημέρα και μετά, μπορεί να είναι και ανεξάρτητος, δηλαδή και να χρησιμοποιεί το γόνατό του, μπορεί να πηγαίνει στην τουαλέτα, μπορεί να μαγειρεύει το φαγητό του. Δεν είναι ανάγκη να έχει τους, στο περισσότερο περιπτώσεις δεν είναι ανάγκη να έχει τους δηλαδή συγγενείς στον περίγυρό του. Δηλαδή και η ορθοστασία είναι οκ. Okay. Μπορεί ναι. Δηλαδή αυτό να μην που συνήθως θέλουμε να αποφεύγει ο ασθενής για το πρώτο 20ήμερο είναι βαριές δουλειές στο σπίτι και να αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο. Να σηκώνει βάρος. Ακριβώς, να σηκώνει βάρος, να εμπλέκεται σε σκούπισμα, να εμπλέκεται σε. Ίσως να σκύβει. Ναι, ναι ακριβώς. Δεν θέλουμε βαριές δουλειές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό δηλαδή. Και το καλύτερο θα είναι για 20 μέρες να αποφεύγει και τις σκάλες όσο μπορεί. Μπορεί να ασθενείς να κάνει σκάλες, απλά προσπαθούμε για τις πρώτες 20 μέρες να είμαστε λίγο συντηρητικοί. Να παίρνει το ασανσέρ, είναι απλό. Να παίρνει το ασανσέρ ο ασθενής, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πείτε μας η συγκεκριμένη μέθοδος. Στις 20 μέρες μετά να ολοκληρώσω, φέρονται τα γράμματα του ασθενούς και τις 20 μέρες και μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει το γόνατό του με όποιον τρόπο θέλει. Κάθε ασθενής μετά βρίσκει την ισορροπία του. Δεν είναι και όλοι οι ασθενείς, δεν έχουν την ίδια ανάρρωση. Αυτό πρέπει να το και φυσικά ακούτε πολύ συχνά. Παιδάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μέσωσες. Τώρα μπορώ να περπατήσω, μπορώ να ανέβω τις σκάλες. Γιατί περισσότεροι σε μεγάλη ηλικία το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι δεν μπορούν να ανέβουν σκάλες. Έστω 2-3 σκαλοπατάκια μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα. Και όταν η ποιότητα ζωής δεν είναι τόσο καλή. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δημιουργούνται. Αυτό, ναι. Αυτό που βλέπω πολύ συχνά σε ηλικιωμένους ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα είναι ότι το ότι διστάζουν να προσέλθουν στο χειρουργό, δεν αποφασίζουν εύκολα για χειρουργική επέμβαση και βλέπω πάρα πολύ συχνά περιπτώσεις οι οποίες είναι πλέον στα τελικά στάδια και μάλλον περισσότερο προχωρημένες από το τελικό στάδιο. Εγώ έχω δει και το αντίθετο. Δηλαδή, έχω δει άτομα που είναι 50 χρονών και βιάζουν, έχουν λίγο πρόβλημα γόνατος και θα πω για μια θεία μου που είναι και από την Αμερική, η οποία στα 50 της βιάστηκε λιγάκι με λίγο πόνο. Αρκετό. Μάλλον να πω αρκετό πόνο, αλλά βιάστηκε να πάει στο γιατρό και να πει: έχω ακούσει τώρα για την αρθροπλαστική γόνατος, είναι καινούρια μέθοδος με ρομποτική χειρουργική, με το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης και θέλω να χρησιμοποιηθεί αυτό στο γόνατό μου. Γιατί είπε ο γιατρός: είναι πλέον νωρίς. Δεν μπορείς. Δεν έχει γίνει τόσο πολύ damage που λέμε. Δεν έχει γίνει τόσο πολύ ζημιά. Επειδή έχω εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, στην Αγγλία, έχω δει ότι το mentality, δηλαδή η ψυχολογία, η ψυχοσύνθεση των νοτίων Ευρωπαίων διαφέρει πολύ από τον βόρειων Ευρωπαίων. Χειρουργία, ναι, οι βορειοευρωπαίοι εμπιστεύονται περισσότερο τις χειρουργικές επεμβάσεις και θέλουν να λύσουν πολύ ταχύτερα το πρόβλημα υγείας τους. Δεν θέλουν καθόλου να είναι εξαρτώμενοι σε σχέση με τους ασθενείς που έχω δει από τις νότιες χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, οι οποίοι καθυστερούν την επέμβαση όσο, και το τραβάνε όσο περισσότερο
Γίνεται. Έτσι είναι. Λοιπόν, να τονίσουμε επίσης, δεν είναι τόσο δαπανηρή για τον ασθενή, ότι τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία το καλύπτουν και αυτό είναι σαν νοσηλευτικά ιδρύματα υπάρχει το συγκεκριμένο μηχάνημα, αρκεί να υπάρχει πολύ καλή ομάδα, η δική σας κύριε Κουκάκη, και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο εμπειρία, μηχάνημα. Χρειάζεται πολύ καλή γνώση του συστήματος πλοής, σωστή επιλογή των ασθενών, από εκεί και μετά. Ωραία, να ρωτήσουμε λιγάκι, μετάγγιση αίματος είναι λιγότερες πιθανότητες μειωμένη ή συγκεκριμένη, δηλαδή απαραίτητη, να πούμε, η μετάγγιση αίματος είναι απαραίτητη, τουλάχιστον σε μια τέτοια συγκεκριμένη τεχνική. Είναι μειωμένη, τι γίνεται. Με το σύστημα πλοήγησης, ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν διανοίγονται οι αυλοί των μακρών οστών. Δηλαδή δεν χρειάζεται το μεδούλι, να σας το πω απλά, τις κνήμες και του μυραίου, οι οποίοι αυλοί μοραγούν αρκετά. Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι δεν θα χρειαστεί μετάγγιση, πάντως σίγουρα ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μετάγγισης. Όχι ότι δεν θα χρειαστεί. Υπάρχουν ασθενείς που θα τη χρειαστούν. Αλλά είναι μειωμένη. Είναι μειωμένη η πιθανότητα, ναι. Η πιθανότητα. Ναι. Γιατί έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν παρεμβαίνουν στους αυλούς. Και σε μεγάλο ποσοστό μειωμένη, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να πάρει, λάβει ο άλλος υπόψη του. Ότι δεν θα χρειαστώ αίμα, ακριβώς. Δεν θα έχω πρόβλημα, δεν θα χρειαστώ μετάγγιση. Γιατί τώρα να τρέχει για αίμα τελευταία στιγμή ή οτιδήποτε. Όχι, εντάξει, το αίμα είναι κάτι το οποίο πάντα το ζητάμε στην προεγχειρητικά. Δηλαδή ο ασθενής το έχει υπόψη του ότι μπορεί να χρειαστεί λίγο. Ναι, και σε αυτές τις επεμβάσεις το ασφαλές είναι γενικά μία ή δύο φιάλες αίματος να υπάρχουν παρακαταθήκη πάντα. Αλλά είναι μειωμένη. Είναι μειωμένη πιθανότητα χρήση. Είναι μειωμένη. Και αυτό είναι πάλι ένα plus, ένα μεγάλο συν που λέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κουκάκη, και συνεχίζουμε μαζί σας. Διαφημιστικό διάλειμμα. Face to face μαζί σας και μιλάμε για την αρθροπλαστική γόνατος και συγκεκριμένα με τη ρομποτική χειρουργική, KAS. Η KAS είναι Computerized Assistant of Orthopedic Surgery, με την πλοήγηση ηλεκτρονικού συστήματος. Έχουμε μαζί μας τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας, τον κύριο Κουκάκη, και να τονίσουμε, κύριε Κουκάκη, συνεχίζουμε φυσικά τη συζήτησή μας μετά από το break, αλλά να πούμε επίσης ότι έχετε κάνει την εξειδίκευσή σας στις αρθροπλαστικές γόνατος και ισχύου στο Guy's of St. Thomas, στο Λονδίνο. Σημαντικό δεν είναι αυτό? Αυτό, κοιτάξτε, οπωσδήποτε. Όλες σας οι γνώσεις έχουν έρθει από το Λονδίνο. Όλες σας οι γνώσεις από την Αγγλία. Αυτό έχετε φέρει συγκεκριμένη μίσο από το 2009, χειρουργείτε εδώ στην Ελλάδα. Ναι, αυτή είναι μια μέθοδος που η οποία πλέον ξεκίνησε το 2000, σας είπα, περίπου από αμερικάνικες εταιρείες. Πρώτα εφαρμόστηκε στην νευροχειρουργική, μετά στην ορθοπαιδική. Έχουμε πλέον την ικανότητα, έχουμε πλέον την ικανότητα, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε και αυτή την μέθοδο στην Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε εδώ από το 2009. Υπάρχει μεγάλη πλέον εμπειρία από πολλούς ορθοπαιδικούς και σαφώς είναι μια μέθοδος η οποία έχει αρκετά πλεονεκτήματα για τον ασθενή. Ωραία, να δείξουμε πάλι το βιντεάκι που έχουμε πάνω στη συγκεκριμένη μέθοδο και να δούμε πόσο εύκαμπτο, γιατί το βιντεάκι είναι πολύ επεξηγηματικό, κύριε Κουκάκη, και δείχνει πόσο εύκαμπτο γίνεται το γόνατο. Γιατί, για να το συνειδητοποιήσει κάποιος στην ηλικία, είτε άντρας είτε γυναίκα, που χρόνια δεν μπορούσε να κουνήσει το γόνατό του, χρόνια πονάει, χρόνια υποφέρει, και τώρα υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος, και να φανταστεί έστω ότι μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι? Σαφώς πλέον με τις νέες μεθόδους, όλο και περισσότεροι νέες τεχνικές, νέα υλικά, όλο και περισσότεροι ασθενείς και ηλικιωμένοι και νεότεροι μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους στο αρθρίτιδας του γόνατος πρώιμα, με ασφάλεια και με καλό λειτουργικό αποτέλεσμα. Θα είναι τώρα η επικρεκτέστερη τεχνική, θα μπορούσαμε να πούμε, και στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, το μέλλον της ιατρικής γενικά είναι η ρομποτική και η ελάχιστη επεμβατικότητα και σε άλλες ειδικότητες, αν δούμε. Δηλαδή, κοιτάμε σε όλες τις ειδικότητες, έχουν μπει πλέον μέθοδοι ελάχιστης διατάραξης των ιστών. Και νομίζω ότι το μέλλον είναι προς τα εκεί, δηλαδή χρήση ρομποτικών συστημάτων, συστημάτων πλοήγησης, ελάχιστης επεμβατικότητας. Έτσι. Μάλιστα. Εδώ, όπως βλέπουμε το βίντεο, πείτε μας λιγάκι πάλι πώς λειτουργεί, πώς γίνεται η επέμβαση. Ναι, τοποθετούμε κάποιους αισθητήρες στα οστά, της κνήμης και του μυρού. Οι αισθητήρες αυτοί έρχονται, δίνουν σήματα προς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος φτιάχνει, δημιουργεί ένα μοντέλο του εκάστοτε γόνατος του εξατομικευμένου φυσικά του ασθενούς.
Και με βάση αυτό το μοντέλο και με την βοήθεια κάποιων παραμέτρων που θέτει ο χειρουργός και το σύστημα πλοήγησης, τοποθετείται η αρθροπλαστική του γόνατος, το πρόθεμα δηλαδή, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στην ανθρώπινη άρθρωση. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο υλικό είναι από... Το συγκεκριμένο υλικό είναι κοβάλτιο χρώμιο νικέλιο. Η επικάλυψη συνήθως αυτή που έρχεται σε επαφή με το οστούν είναι η υδροξιαπατήτης ή χρησιμοποιείται τσιμέντο, μια ειδική κόλλα που έχει ήθιστε να λέγεται τσιμέντο. Δεν έχει βέβαια σχέση με το τσιμέντο το... Μάλιστα. Κύριε Κουκάκη, για να καταφέρετε τόσο μεγάλη ακρίβεια συγκεκριμένο σωστό γόνατο, σίγουρα γίνεται μια προεγχειρητική διαγνωστική εξέταση. Ποια είναι αυτή η εξέταση που πρέπει να γίνει? Προεγχειρητικά ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε κάποιες ακτινολογικές, σε ειδικές ακτινογραφίες, σε όρθια στάση του σώματος. Είναι γιατί πρέπει να είστε πάρα πολύ καλό στα μαθηματικά, γεωμετρία, μαθηματικά, όλα αυτά, και να έχετε μετρήσει με μεγάλη ακρίβεια τα πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι. Οπότε γίνεται δηλαδή διαγνωστικά μία απλή... Απλές ακτινογραφίες χρειάζονται, καμιά φορά χρειάζονται και αξονικές τομογραφίες. Πάντως το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότητα διαχειριστικά να επεμβαίνει σε πολλές παραμέτρους και να σου δίνει καλή ακρίβεια. Μάλιστα. Τώρα, εάν κάποιος έχει κάνει μία ακτινογραφία πριν μεγάλος ηλικία, ας υποθέσουμε ένα case scenario που λέμε 80 χρονών, και έρθει σε εσάς και πει έχω κάνει μία ακτινογραφία παιδάκι μου που ήταν πριν 5 χρόνια, 7 χρόνια, θα του ζητήσετε σε μία τέτοια περίπτωση να ξανακάνει, γιατί ίσως και το μέγεθος, τα οστά, όλα αυτά είναι λίγο διαφορετικά? Ναι, βέβαια. Καλό είναι να έχουμε ακτινογραφίες πρόσφατες του ασθενούς, διότι η οστεοαρθρίτιδα όσο προχωράει, τόσο περισσότερο καταστρέφεται η άρθρωση και τόσο περισσότερο αλλάζουν οι άξονες και παραμορφώνεται. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια πρόσφατη εικόνα του γόνατος του κάθε ασθενούς. Τώρα, απαιτείται μεγαλύτερη χειρουργική τομή σε σχέση με μια απλή αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας? Το σύστημα αυτό της πλοήγησης, το ρομποτικό σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με την κλασική τομή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όμως και με μικρή τομή στο δέρμα. Είναι ιδιαίτερα επιβοηθητικό στη μικρή τομή στο δέρμα. Δεν είναι μόνο η μικρή τομή βέβαια του δέρματος. Αυτό που κάνει τη μεγάλη διαφορά για τον ασθενή είναι η ελάχιστη διατάραξη των μυϊκών ομάδων. Το σύστημα αυτό επιτρέπει αυτή ακριβώς την δουλειά, να επεμβαίνουμε ελάχιστα στους μύες, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει τη δυνατότητα πιο γρήγορης κινητοποίησης του γόνατος, να πάρει πιο γρήγορα κίνηση που λέμε, και να φορτίσει και να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα. Ωραία. Να υπενθυμίσουμε επίσης στους τηλεθεατές που πιθανόν να ανοίξαν την τηλεόρασή τους τώρα, ότι η συγκεκριμένη μέθοδος CAS, Computerized Assistant, την πλοήγηση, να το πούμε και ελληνικά, ρομποτικής χειρουργικής, η οποία είναι η βοήθεια, αρθροπλαστική γόνατος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και πλοήγηση, χρησιμοποιείται όταν έχει τη συγκεκριμένη πάθηση οστεοαρθρίτιδα, σωστά? Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Άρα για με τη συγκεκριμένη πάθηση, αν εσείς πάσχετε με συγκεκριμένη πάθηση, τηλεφωνήστε και κάντε κάτι πολύ σύντομα. Πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατρέ μου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, άντρες ή γυναίκες περισσότερο έρχονται στο χειρουργείο? Οι περισσότεροι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι γυναίκες. Γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές είναι που... Περίπου, θα έλεγα, είναι... ένα 20% είναι άντρες, το 80% είναι γυναίκες. 80% είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Και οι γυναίκες γιατί, ίσως επειδή κάνουν περισσότερη δουλειά στο σπίτι και γονατίζουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Επισέρχονται παράγοντες κληρονομικοί, ορμονικοί. Παίζει μεγάλο ρόλο η αδυναμία των μυών των γυναικών. Γενικώς οι γυναίκες έχουν πιο αδύναμους μυς και δυσκολεύονται να αντιρροπήσουν μια αρθρίτιδα, ενώ ένας άντρας με ισχυρούς μυς μπορεί να το κάνει αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που οδηγούνται περισσότερο στο χειρουργείο πιο συχνά οι γυναίκες. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν μια γυναίκα περάσει στην εμμηνόπαυση και κάνει μια εξέταση οστικής πυκνότητας, είναι καλό να κάνει συχνά, δηλαδή αν αρχίσει και παίρνει κάποιες βιταμίνες που βοηθάνε τα οστά, θα είναι λιγότερες οι πιθανότητες που μπορεί να υποστεί αργότερα προβλήματα με το γόνατό της, να έχει οστεοαθρίτιδα και να αναγκαστεί φυσικά και να κάνει μια επέμβαση? Όχι, και αυτό είναι κάτι που το ρωτάνε οι ασθενείς. Γενικά, αυτό τώρα πάμε στο κομμάτι της οστεοπόρωσης, δηλαδή στα μαλακά οστά, εκεί που χάνεται ασβέστιο. Η οστεοαρθρίτιδα τίθεται, πρόκειται περί σκλήρη, αφορά κυρίως τους χόνδρους, καταστροφή των χόνδρων, και δεν έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα του οστού, εκτός και αν ο ασθενής χειρουργηθεί, εκεί παίζει ρόλο η ποιότητα του οστού. Δεν υπάρχει κάποια διατροφή που να βοηθήσει στην οστεοαρθρίτιδα με τα μέχρι τώρα
δεδομένα. Το γιαούρτι να πίνει πολύ γάλα δεν βοηθάει. Αυτό είναι οστεοπόρωση. Πάμε στο κομμάτι της οστεοπόρωσης. Αυτό μάλιστα βοηθάει στο να είναι πιο σκληρό το οστούν. Εκεί πάμε στο κομμάτι της οστεοπόρωσης. Η οστεοπόρωση δεν θεραπεύεται με αρθροπλαστικές. Θεραπεύεται με φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα. Οπότε με φαρμακευτική αγωγή, συντηρητική αγωγή, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στην οστεοαρθρίτιδα. Στην οστεοαρθρίτιδα μπορείς να κάνεις και συντηρητική αγωγή. Υπάρχουν κάποια σκευάσματα πλέον τα οποία κυκλοφορούν ενισχυτικά των χόνδρων, τύπου γλυκοζαμίνες, κάποια τα οποία έχουν πάρει έγκριση και χρησιμοποιούνται και στην ελληνική αγορά, κάποια συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχουν στο συντηρητικό κομμάτι υπάρχουν κάποιες ενέσεις που γίνονται μέσα στα γόνατα, οι οποίες είναι λαδάκι που το λένε οι ασθενείς, είναι υαλουρονικό οξύ και αυξάνει το εξώδες του γόνατος, δηλαδή τη γλιότητα. Λιπαίνουν την άρθρωση, αν θέλετε. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και αυτά στα αρχόμενα στάδια. Η αρθρίτιδα είναι κυρίως τέσσερα στάδια. Το τέταρτο στάδιο είναι το χειρότερο. Στα πρώιμα στάδια, πρώτο, δεύτερο στάδιο, έχει ένδειξη συντηρητική θεραπεία. Συνήθως βέβαια στο τρίτο, τέταρτο στάδιο, όταν επέρχεται και παραμόρφωση των αρθρικών του γόνατος, τότε θεωρητικά η μόνη λύση είναι η μόνη ριζική θεραπεία είναι το χειρουργείο. Μάλιστα. Και θα ήθελα να σας ξαναρωτήσω, θα είναι η επικρατέστερη τεχνική και στο μέλλον, γιατρέ, κύριε Κουκάκη? Θεωρητικά προς τα εκεί βαίνουμε, δηλαδή προς τις επεμβάσεις οι οποίες υποβοηθούνται με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βέβαια είναι ακόμα στα σπάργανα η μέθοδος, μιλάμε τώρα ότι ξεκίνησε περίπου το 2000, δηλαδή δεν είναι ούτε 15 χρόνια στην κλινική εφαρμογή. Συνεχώς όμως αναπτύσσονται και εξελίσσονται αυτές οι τεχνικές. Αυτό δεν το ξέρουμε αν θα είναι η επικρατέστερη μέθοδος. Για την ώρα η κλασική αρθροπλαστική γόνατος έχει σαφώς τις ενδείξεις της και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο δηλαδή με την κλασική αρθροπλαστική γόνατος η πρόθεση να ζει 15 και 20 χρόνια. Στόχος μας είναι με τις νέες μεθόδους αυτές να αυξήσουμε και το longevity, δηλαδή το χρονικό διάστημα που ζουν οι προθέσεις. Θα ήταν ευχής έργο να ξεπεράσουμε την 20ετία. Εμάς στόχος μας στην εκπομπή, κύριε Κουκάκη, στο face to face, είναι να καταλάβουν οι ασθενείς, οι μεγάλοι σε ηλικία που πιθανόν να έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι λύσεις υπάρχουν, ανώδυνες συγκεκριμένες λύσεις, πολύ γρήγορες, επεμβάσεις που γίνονται για να λυθεί αυτός ο πόνος και φυσικά θα έχετε ένα bionic, βιονικό, ρομποτικό γόνατο πλέον. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουκάκη? Αυτό που πρέπει γενικώς να περάσουμε ως μήνυμα στους ασθενείς πλέον είναι ότι καλό είναι στους ασθενείς είναι ότι αυτό που είπατε, λύσεις υπάρχουν. Δηλαδή ένας ασθενής πλέον με βαριά οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο, τον ενθαρρύνουμε και στη χειρουργική αντιμετώπιση, εφόσον πληρεί όλες τις ενδείξεις, ότι τα πράγματα πλέον είναι αρκετά πιο εύκολα, πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση με το παρελθόν. Έχουμε πολύ πιο μεντόνους μεθόδους, πολύ καλύτερα υλικά για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας σε όλα τα ορθοπαιδικά θέματα του γόνατος περισσότερο που μας απασχολεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς. Γεια σας από εμάς από Face to Face. Bye bye.